Δεν μας κάνει εντύπωση που η Χρυσή Αυγή χρησιμοποιεί γκεμπελίστικες μεθόδους. Άλλωστε αυτούς τους φασίστες υμνεί καθημερινά. Το ΚΚΕ όχι μόνο δεν έλειπε από την αντίστοιχη συνεδρίαση της Επιτροπής, αλλά και όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, όπως έκαναν άλλοι, μεταξύ αυτών και ο προηγούμενος ομιλητής. Άλλωστε τα πρακτικά είναι στη διάθεση όλων και μπορεί να τα δει ο καθένας. Όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι το ΚΚΕ δεν έχει την ανάγκη να ακούσει τους τραπεζίτες για τα κόκκινα δάνεια, ποια είναι η άποψή τους, ούτε βεβαίως νιώθουμε αυτή την ανάγκη να τους κάνουμε και ερωτήσεις. Κυρίες και κύριοι, συζητάμε ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά έρχεται στην Ολομέλεια κατά πέτηση των βιομηχάνων και των επιχειρηματιών. Υλοποιεί τις δικές τους απαιτήσεις, άλλωστε οι ίδιοι το ομολογούν, και δεν παραλείπουν να ευχαριστήσουν την κυβέρνηση που ανταποκρίθηκε στα αιτήματά τους που θέτουν εδώ και καιρό. Τι κάνει το νομοσχέδιο για να βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα όπως υποστηρίζεται και να προσελκύσει επενδύσεις? Πρώτον, ενσωματώνει μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προστατεύει το εμπορικό απόρριτο, την εκμετάλλευση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, γιατί τις θεωρεί βιομηχανική ιδιοκτησία, προστατεύει την τεχνογνωσία, τις επιχειρηματικές πληροφορίες και συστήνει κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τεχνολογίας. Μιλάμε για όλα αυτά τα ζητήματα, για ένα κρίσιμο ζήτημα για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί στα πλαίσια της όξυνσης του ανταγωνισμού έχει τεράστια σημασία ποιος ελέγχει τη ροή της επιστημονικής γνώσης, τους τρόπους και τις μεθόδους αξιοποίησης της νέας επιστημονικής γνώσης στην παραγωγή, την εφευρετική δραστηριότητα, την ανάπτυξη των προτύπων στη βιομηχανία. Γιατί μέσω αυτού του ελέγχου υποτάσσουν την επιστημονική έρευνα και κατά συνέπεια του επιστημονικού δυναμικού στο στόχο που έχει το κεφάλαιο, που δεν είναι άλλος από το να αυγατίζει τα κέρδη του και να εξασφαλίζει την εξουσία του. Έχει όμως σημασία να δούμε συνοπτικά τις αντίστοιχες κοινωνικές επιπτώσεις που έχει η υποταγή της επιστημονικής έρευνας και γνώσης στους στόχους αυτούς του κεφαλαίου. Σήμερα που μιλάμε, χιλιάδες εφευρέσεις κατοχυρώνονται ως πατέντες, ως ιδιοκτησία επιχειρηματικών ομίλων και δεν μπαίνουν στην παραγωγή γιατί δεν έχουν κέρδος. Εφευρέσεις που αν μπουν σχεδιασμένα γρήγορα και ανεμπόδιστα θα λύσουν μια σειρά ανάγκες της κοινωνίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το φάρμακο. Οι προτεραιότητες στην παραγωγή και την έρευνα του φαρμάκου καθορίζονται με γνώμονα το ποσοστό κέρδους και τα μερίδια αγοράς των ανταγωνιζόμενων ομίλων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο. Και ενώ τα κέρδη των φαρμακοβιομηχανιών είναι τεράστια, από την άλλη μεριά εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να υποφέρουν γιατί το φάρμακο και η ίδια η υγεία αποτελούν σήμερα εμπόρευμα. Παράλληλα δε με τους περιορισμούς στη διάχυση της τεχνολογίας, η επιστημονική γνώση αξιοποιείται για τον περιορισμό της διάρκειας ζωής των προϊόντων, την τεχνητή παλαίωση, την ενσωματωμένη γρήγορη αχρήστευσή τους. Τελικά, όποιον τομέα παραγωγής, όποιον επιστημονικό κλάδο και αν εξετάσουμε, μπορούμε να εντοπίσουμε το μεγάλο ένοχο που εμποδίζει να αξιοποιηθούν προς όφελος των αναγκών της κοινωνίας οι μεγάλες δυνατότητες που γεννά η δουλειά των εργαζόμενων, δυνατότητες στις οποίες διευρύνει η ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας. Και ο μεγάλος ένοχος δεν είναι άλλος από τη δράση του κεφαλαίου με σκοπό το μέγιστο ποσοστό κέρδος. Επομένως, δεν κινδυνεύουμε από τη νέα τεχνολογία, αλλά κινδυνεύουμε από την καπιταλιστική αξιοποίησή της. Τα εμπορικά απόρριτα, η ενιαία λειτουργία της εσωτερικής αγοράς έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας των επιχειρηματικών πληροφοριών είναι ανάγκη του κεφαλαίου και αυτές τις ανάγκες έρχεται να ικανοποιήσει και η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο ζήτημα που βάζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Με τροποποιήσεις του αναπτυξιακού νόμου και άλλες διατάξεις, συνεχίζει η κυβέρνηση τις διευκολύνσεις και τα δωράκια προς τους επιχειρηματίες, συνεχίζοντας ακάθεκτη να διευθετεί εκκρεμότητες υπέρ του κεφαλαίου, στο όνομα μάλιστα της δίκαιης ανάπτυξης, της μεταμνημονιακής εποχής,
ματώνοντας το λαό για να τροφοδοτεί την καπιταλιστική κερδοφορία. Τι κάνει συνοπτικά με αυτές τις διευθετήσεις? Μια επιχείρηση για να υπαχθεί από εδώ και πέρα σε καθεστώς επενδύσεων μίζωνος μεγέθους και να απολαμβάνει τις φοροαπαλλαγές και επιχορηγήσεις, θα πρέπει το συνολικό κόστος της επένδυσης να είναι 15 εκατομμύρια από 20 που ήταν μέχρι τώρα. Η φοροαπαλλαγή τους από 5 εκατομμύρια που ήταν γίνεται 7. Μάλιστα, για να εξασφαλιστούν οι φοροαπαλλαγές αρκεί να υλοποιηθεί το 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Όχι ολόκληρο, το 50%. Απαλλάσσονται από τη διαδικασία προκαταρτικής περιβαντολογικής εκτίμησης και αξιολόγησης οι επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, logistics. Οι ίδιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για την υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση των ακινήτων και των λοιπόν εγκαταστάσεών τους, όπως και οι επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται στα εμπορευματικά πάρκα. Διευκολύνσεις δίνονται για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων. Μειώνεται ακόμα και τους χώρους στάθμευσης κατά 50% που προβλέπει η σημερινή νομοθεσία, ακόμα και για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, προφανώς για να χρησιμοποιηθούν για άλλες χρήσεις υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων. Δίνεται τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν σε μικρότερο χρόνο την ενίσχυση που παρέχεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής, μειώνοντας αυτό το χρονικό διάστημα από 5 σε 3 χρόνια. Να πάρουν δηλαδή το σύνολο της φοροαπαλλαγής μέσα σε 3 χρόνια. Τακτοποιείται θέματα που αφορούν παλιότερα επενδυτικά σχέδια άλλων κυβερνήσεων, ακόμη από το 1998, το 2001, το 2004. Τους δίνεται και άλλες ευκαιρίες με παρατάσεις προθεσμιών, μείωση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των επενδυτικών τους σχεδίων. Από αυτά όλα καταλαβαίνει κανείς ποια είναι σε εισαγωγικά η προοδευτική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια συμμαχία μαζί με τους επιχειρηματικούς ομίλους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Αποδεικνύεται καθημερινά πως βρίσκεται στο ίδιο μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό άλλωστε ψηφίζεται αντίστοιχα νομοσχέδια, και το σημερινό και όσα άλλα νομοσχέδια έρχονται που δίνουν δωράκια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό το λόγο και διευκολύνσεις. Γι' αυτό το λόγο ο λαός πρέπει να γυρίσει την πλάτη του στις κυβερνήσεις και τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχυροποιώντας αποφασιστικά το ΚΚΕ παντού. Και δεν περιορίζεστε μόνο σε αυτά. Δημιουργείται ένα σταθερό και απλό στη διαδικασία καθεστώς χορήγησης αδειών για επιχειρήσεις παροχής ενδοομιλικών υπηρεσιών, και για να προσελκύσετε τέτοιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ανάμεσα στα άλλα πλεονεκτήματα, δέστε την αιτιολογική έκθεση τι αναφέρεται, διαφημίζεται και το χαμηλό, σχετικά χαμηλό, μισθολογικό κόστος. Νομοθετείται τη δυνατότητα ίδρυσης ενδιάμεσων χρηματοδοτικών οργανισμών με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και με συμμετοχή ιδιωτών. Φτιάχνεται ένα ακόμη χρηματοδοτικό εργαλείο για τους επιχειρηματίες, που στόχο έχει να αντιμετωπίσει τη δυσκολία χρησιμοποίησης επενδυτικών σχεδίων από τις τράπεζες λόγω της έλλειψης ρευστότητας που έχουν. Για τα ενόφυτα και το να σου πω, τα είπαμε και στην Επιτροπή, με τη συγκρότηση και λειτουργία του επιχειρηματικού πάρκου εξυγίανσης και ανάπτυξης σε εισαγωγικά εξυγίανσης, αποδεικνύεται ότι η εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, η παραγωγή ασύλληπτου πλούτου, στέκεται δίπλα στην υποβαθμισμένη υγεία και ποιότητα ζωής αυτών που τον παράγουν. Στείνεται μια ανώνυμη εταιρεία με πλειοψηφικούς μετόχους στους ίδιους τους βιομήχανους. Δηλαδή, εκείνοι θα εγκρίνουν τις άδειες, τους όρους λειτουργίας, επεκτάσεων, ενδεχομένως και των όρων πρόσβασης στη ζώνη. Καμιά προσπάθεια εντοπισμού αυτών που σήμερα εξακολουθούν να ρυπαίνουν. Οι υπέτη, δηλαδή οι βιομήχανοι, αντί να κληθούν να πληρώσουν, θα χρηματοδοτηθούν κιόλας με πακτολούς χρημάτων που προέρχονται από τη φορολογία των εργαζόμενων για να βγουν τελικά όλοι λάδι. Σήμερα είναι αναγκαίο οι εργαζόμενοι και ο λαός της περιοχής να παλέψουν για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής. Τέλος, ανάμεσα στα άλλα παραχωρείται για την έκθεση Λαμίας μια έκθεση 167 στρεμμάτων, πρίκα, σε μια ανώνυμη εταιρεία
που συστήνεται για την ανάπτυξη μιας σειράς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Φορτώνεται όμως τα χρέη των προηγούμενων διοικήσεων στις πλάτες των δημοτών, χωρίς μέχρι τώρα να έχουν αποδοθεί ευθύνες όπου αυτές υπάρχουν. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να παραχωρηθεί η έκταση στο Δήμο Λαμιαίων με αποκλεισμό κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας και να διευθετηθούν οι όποιες δικαστικές εκκρεμότητες υπάρχουν. Να αξιοποιηθεί σαν κέντρο προβολής και παραγωγικής δραστηριότητας του τόπου στη διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων και την αξιοποίησή του σε όφελος του λαού, χωρίς μεσάζοντες, επιχειρηματική δραστηριότητα και μονοπόλια του χώρου. Να μετατραπεί ο χώρος της έκθεσης σε πάρκο αναψυχής πολιτισμού και αθλητισμού. Και έρχομαι τώρα στην τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια στον χρόνο που μου μένει. Η κυβέρνηση, όπως μας είπε, νιώθει περήφανη που με αυτή την νομοθετική της πρωτοβουλία θα σώσουν οι φτωχοί την πρώτη τους κατοικία. Ποια είναι η αλήθεια? Η τροπολογία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ακόμη κρίκος σε μια αλυσίδα κυβερνητικών ρυθμίσεων σε βάρος των υπερχρεωμένων λαϊκών οικοκυριών. Μαζί με τους τραπεζικούς ομίλους αντικαθιστούν ακόμα και αυτήν την ελάχιστη δικαστική προστασία του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά, που έτσι κι αλλιώς δεν πρόσφερε και ουσιαστική και γενικευμένη κυρίως προστασία, βάζοντας ακόμα χειρότερους όρους για αυτή την προστασία. Κυβέρνηση και τράπεζες εκβιάζουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ο εκβιασμός τους είναι απλός. Ή μπαίνει στη ρύθμιση και πληρώνει τις δόσεις ή αλλιώς χάνει το σπίτι σου. Το νέο σχέδιο λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ με πιο αποτελεσματικό τρόπο από αυτόν του νόμου Κατσέλη στοχεύει στο να υποχρεώσει τους δανειολήπτες να πληρώσουν. Αυτός είναι ο στόχος τους. Αυξάνεται τους εκβιασμούς και τις απειλές για να γίνουν συνεπείς σε εισαγωγικά στην εξυπηρέτηση του δανείου τους. Αναλαμβάνεται να δεκπεριώσετε και εδώ τη βρώμικη δουλειά σε ό,τι αφορά την απαλλαγή των τραπεζών από ένα μεγάλο μέρος των κόκκινων δανείων, προκειμένου να βρουν ζεστό χρήμα για να χρηματοδοτήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς ομίλους. Κατά τη γνώμη μας, πρόκειται για έναν συμβιβασμό μεταξύ κυβέρνησης, τραπεζών και θεσμών, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κομισιόν, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πράγμα που αποδεικνύει ότι η ενισχυμένη εποπτεία είναι εδώ, ζει και βασιλεύει. Αντί να βελτιώσετε τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την όποια προστασία της λαϊκής κατοικίας, εσείς τις χειροτερεύετε ακόμη περισσότερο. Βάζετε κι άλλους κόφτες, περιορίζετε τη χρονική διάρκεια ένταξης και προστασίας, κατακρεουργείτε τα εισοδηματικά κριτήρια προστασίας. Για παράδειγμα, στην περίπτωση δύο εργαζόμενων συζύγων, οι τράπεζες μπορούν να προχωρήσουν σε πληστηριασμό σε περίπτωση που οι μισθοί τους ξεπερνούν κατά μέσο όρο τα 750 ευρώ. Ακόμα και αν αυτό το νοικοκυριό εκπληρώνει όλες τις άλλες προϋποθέσεις για να ενταχθεί στη ρύθμιση. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα κριτήρια πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν ένας έχει εκτός από την πρώτη κατοικία και ένα σπίτι στο χωριό που τον άφησε ο πατέρας του και ένα χωράφι 5 στρεμμάτων, ξεπερνά ενδεχόμενα τα περιουσιακά κριτήρια που βάζεται, δηλαδή όριο μέχρι 80.000 ευρώ, και θα πεταχτεί και αυτός έξω από τη ρύθμιση. Δίνεται κρατική επιδότηση στις τράπεζες. Μέτρο που η κυβέρνηση προκλητικά παρουσιάζει ως φιλολαϊκό, ενώ στην πραγματικότητα διευκολύνει έμεσα τις τράπεζες να βάλουν στο χέρι τις απαιτήσεις τους για τα στεγαστικά δάνεια. Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει το βασικό επιχείρημα των τραπεζών για αντιμετώπιση των μπαταχτσίδων ή στρατηγικών κακοπληρωτών σε εισαγωγικά, προκειμένου να δικαιολογήσει την άρση και αυτής της κουτσουρεμένης δικαστικής προστασίας που έχει απομείνει. Σίγουρα δεν εννοείται τους πραγματικούς μπαταχτσίδες, δηλαδή τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που είναι υπεύθυνοι για το μεγάλο όγκο κόκκινων δανείων. Αλλά φωτογραφίζεται τη μεγάλη μάζα των εργατικών λαϊκών οικοκυριών που εξαναγκάστηκαν σε τραπεζικό δανεισμό για να καλύψουν τις στεγαστικές και καταναλωτικές ανάγκες, αλλά τσακίστηκαν από την κρίση, την ανεργία, τα αντιλαϊκά μέτρα, τις μειώσεις μισθών και τη βαριά φορομπηξία που τους επιβάλλατε. Αυτή είναι η γεύση από την επόμενη, με λίγα λόγια, από την επόμενη μεταμνημονιακή μέρα που διαφημίζεται για χιλιάδες νοικοκυριά.
Να γιατί οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εφησυχάζουν. Να δυναμώσουν την αλληλεγγύη και την πάλη ενάντια στους πληστηριασμούς, στις κατασχέσεις, βάζοντας στο στόχαστρο την πραγματική αιτία που δεν είναι άλλη από τη στρατηγική του κεφαλαίου την οποία υπηρετούν η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει τροπολογία που βασική της λογική έχει την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των λαϊκών δανειοληπτών από την υπερχρέωση, προβλέποντας τη δραστική μείωση των χρεών των λαϊκών οικογενειών προς τις τράπεζες, με διαγραφή τόκων και ουσιαστικό κούρεμα του χρέους των λαϊκών οικοκυριών. Και καλούμε κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα να πάρουν θέση για αυτή την τροπολογία. Με σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια του τραπεζίτη», καλούμε τους εργαζόμενους να αποτρέψουν τις 100.000 και πάνω πληστηριασμούς που έχει προϋπολογίσει η κυβέρνηση και οι τράπεζες ότι θα γίνουν τα επόμενα 3 χρόνια. Το μέτωπο κατά των πληστηριασμών δεν κλείνει με τη λήξη του νόμου Κατσέλη, αλλά αντίθετα τώρα ανοίγει για τα καλά. Εμείς ως ΚΚΕ επί της αρχής θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο.